Κυριολεκτικά σε ρινγκ καταγγέλει μια χανιώτισσα ότι μετέτρεψαν το fast food που διατηρεί στην οδό Χάλιδων μια ομάδα Βρετανών στρατιωτικών μελών πολεμικού πλοίου που βρίσκεται στα Χανιά για ασκήσεις. Όλα ξεκίνησαν στις 4.30 τα ξημερώματα, όταν στο fast food πήγαν ως πελάτες δύο Βρετανοί. Μέχρι την παρασκευή των πραγμάτων που παρήγγειλαν, έρχονται δύο αλλοδαποί βουλγάρικης υπηκότητας, διαπληκτίζονται με τους Άγγλους. Και ξαφνικά έρχονται άλλα 5 άτομα, οι οποίοι Άγγλοι και αυτοί, στρατιωτικοί και αυτοί, οι οποίοι άρχισαν να γίνονται ένα μπουλούκι και από την Παλαντίνου μεταφέρεται όλος ο τσακωμός στη Χάλιδον και ξαφνικά μπαίνουν σε ένα μαγαζί 10 τετραγωνικών, όλοι αυτοί. Μπορείτε από εκεί και πέρα να φανταστείτε τι έγινε. Τι ζημιά σας έκαναν εσάς? Οι ζημιές πέπεσαν οι υπολογιστές μέσα σε καφταλάδια, οι οθόνες αφής, τα ψυγεία πέσαν κάτω. Οι ζημιές με έναν πρόχειρο υπολογισμό είναι της τάξης των 4.500 με 5.000 ευρώ. Εγώ δεν θέλω τίποτε παραπάνω παρά μόνο να γίνει το μαγαζί μου όπως ήταν πριν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Είναι ένα μαγαζί 2 μηνών, σε αυτούς τους καιρούς δουλεύουν περίπου 7 άτομα μέσα. Και το καλύτερο που θέλουμε είναι να γίνει όπως ήταν πριν. Σε λίγα λεπτά στο fast food έσπευσαν αστυνομικοί που έβαλαν τέλος στη συμπλοκή και προσήγαγαν τους δύο Βρετανούς και τους δύο Βούλγαρους που ξεκίνησαν τον καυγά. Ωστόσο, εμείς μέχρι να έρθουμε, να πάμε να κάνουμε τη μήνυση, αυτοί έπρεπε να φύγουν για άσκηση. Οι Άγγλοι. Με αποτέλεσμα, άφαντοι οι Άγγλοι. Εμείς προβήκαμε σε κάθε νόμιμη πράξη, καταθέσαμε μήνυση, μιλήσαμε με τον ατζέντη που έχουν εδώ στα Χανιά, ή όπως αλλιώς λέγεται. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε συμβιβασμού, ούτε παραδοχής αυτού που έγινε. Οι αστυνομικές αρχές εδώ έχουν ζητήσει από το καπετάνιο του πλοίου να μας τους παραδώσει εκτός πλοίου, για να μπορέσουν να δικαστούν όσο βρισκόμαστε στα όρια του αυτοφόρου, που και αυτό είναι στην καλή διάθεση του καπετάνιου.